περιστρέψει σε καταλαβαίνω πρώτα γιατί την είχα ενέσει και εγώ και την είχα πολύ κατανοητό. Ήθελα να πούμε δύο πράγματα καταρχά για τον τουρισμό. Γιατί έχει μια επιχείρηση, έχει τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων, επέλεξε να ασχοληθεί στον τουρισμό και ο τουρισμό είναι, το γνωρίζουμε όλοι, πιο σημαντικό κλάδο τη οικονομία στην Κρήτη. 50% περίπου τη οικονομία, είτε άμεσα είτε έμεσα, ωφελείται από τον τουρισμό. Και εκεί πέρα είχαμε παραδοσιακά ένα μοντέλο όλα τα χρόνια, ένα μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Δηλαδή, ο τουρισμός μας στηρίχθηκε από Ευρωπαίους συνήθως επισκέπτες, Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι έρχονται να περάσουν μία ή δύο εβδομάδες σε ένα παραλιακό ξενοδοχείο, να κάνουν το μπάνιο τους και ενδεχομένως να επισκεφτούν και κάποιους πολιτιστικούς χώρους ή να κάνουν κάποιες εκδρομές. Αυτό φυσικά το κομμάτι του τουρισμού θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά αν θέλουμε να επεκταθεί και να μεγαλώσουμε τα ωφέλη, πρέπει να επεκταθεί και σε εναλλακτικές, σε άλλες μορφές τουρισμού. Εκπαιδευτικό τουρισμό, αναφέρθηκα προηγουμένως με την Ελένη στο κομμάτι των ξενόρων προγραμμάτων που θα φέρουν ξένους φοιτητές. Είναι μια μορφή τουρισμού και αυτού. Είναι ξένοι οι οποίοι έρχονται να σπουδάσουν και να ζήσουν στο νησί μας. Γαστρονομικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κλπ. Περιπατητικό τουρισμό. Και εκεί πέρα τα ωφέλη είναι ότι πρώτον διαχέονται σε μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού, αλλά έχει τη δυνατότητα με κόσμο ο οποίος για παράδειγμα ψηφιακοί ομάδες που θα έρθουν να ζήσουν στην Κρήτη και να εργαστούν από εδώ, να επεκτείνει την σεζόν σε 12 μήνες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να συνεχίσουμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε με το ήλιο στη θάλασσα, να αναπτύξουμε και άλλες μορφές τουρισμού. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται να μπορούν οι τουρίστες να έρθουν στη χώρα μας. Για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται να ενισχύσουμε την πύλη εισόδου, που είναι κυρίως το αεροδρόμιο. Και εκεί πάλι εμείς διαπολογισμού θα ήθελα να πω ότι αφιέρωσα αρκετό κομμάτι από τη δραστηριότητά μου μέχρι να έρθει το γνωστό, το περίφημο ραντάρ προσέγγισης, να αυξηθεί η χωρητικότητα του αεροδρομίου. Πέτυχα, θεωρώ κάτι σημαντικό, 35 περισσότερες αφήξεις ανά εβδομάδα, που 35 περισσότερες αφήξεις ανά εβδομάδα, σλότς δηλαδή, κάθε αφήξη αφήνει 100.000 στην τοπική οικονομία, είναι 3,5 εκατομμύρια την εβδομάδα στην τοπική οικονομία. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας γι' αυτό, για να επίσης που σπρώξουμε τη Fraport, θα έλεγα, η συνεργασία εφορής μαζί με τη Fraport, να δώσει κίνητρα έτσι ώστε να έχουμε αεροπορικές εταιρείες που θα συνδέσουν τα πόλη μας, τα Χανιά, με πολλούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, με απεκτές πτήσεις, να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο, έτσι ώστε τα ωφέλη να αρχίσουν να τα έχουμε για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για λίγους μήνες το καλοκαίρι.